ότι έχει επιχειρήσει μία ευθεία παρέμβαση στις πολιτικές εξελίξεις, στο πολιτικό σκηνικό, παρέμβαση υπονομευτική και όχι υποστηρικτική της κυβερνητικής πολιτικής, όπως υπαγορεύει το καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος, που σας θυμίζω ότι λέει ότι πρωταρχικός σκοπός της Τράπεζας της Ελλάδος είναι η διασφάλιση της σταθερότητας του γενικού επίπεδου των τιμών. Μη διακόπτετε. Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο. Δεν θα πάρετε το λόγο. Δεν θα πάρετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο. Κύριε Γρηγοράκο, αντιληπτή η ανησυχία σας. Κύριε Γρηγοράκο, αντιληπτή η ανησυχία σας και ως εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ. Αντιληπτή η ανησυχία σας. Αντιληπτή η ανησυχία σας. Αντιληπτή η ανησυχία σας. Δύο λεπτά. Να πω κάτι. Παρακαλώ, η διακοπή αυτή, πώς γίνεται? Δεν θα πάρετε το λόγο μετά? Γιατί να μην σας διακόψω? Πώς διακόπτετε εσείς? Με ποιο λόγο? Όχι, πώς διακόπτετε? Με διακόπτεις εσύ, εγώ με την πρόεδρο μιλάω. Ποιος σας έδωσε το λόγο? Με την πρόεδρο μιλάω. Ποιος σας έδωσε το λόγο? Με την πρόεδρο μιλάω. Αλήθεια. Ζήστε το λόγο σενά. Από κανένα. Από κανένα. Παρακαλώ. Από όχι, λοιπόν, να μην με παρακαλείς. Με την πρόεδρο μιλάω. Να μην με παρακαλείς. Με την πρόεδρο μιλάω. Λοιπόν, εγώ και αν εσένα διέκοπταν... Έχετε το λόγο. Λοιπόν, θα πάρω και εγώ το λόγο, κυρία Πρόεδρε, όποτε θέλω. Εάν ανεχτείτε να μπορεί να διακόπτει όποιος θέλει, θέλω κι εγώ. Λοιπόν, λειτουργώ πολιτικά. Δεν έχετε το λόγο και σας ανακαλώ στην τάξη για τις εκφράσεις τις οποίες μετήλθατε. Σας ανακαλώ στην τάξη. Δείτε τον κανονισμό γιατί έχει κλιμάκωση. Τώρα σοβαρά μιλάμε. Ηθική είναι. Είστε σε επιτροπή που έχει και πρόεδρο και αντιπρόεδρο. Είναι θέμα ηθικής. Είναι θέμα ηθικής. Είπατε ότι μιλάτε. Είστε σοβαρός τώρα. Κύριε Γρηγοράκο, είπατε ότι μιλάτε πολιτικά. Χρησιμοποιείτε όμως κάποιους όρους όπως ηθική. Δεν έχετε την ηθική, είπατε στην πρόεδρο. Δεν είναι έτσι. Μιλάτε πολιτικά. Δεν μπορεί να λέτε έτσι. Εντάξει. Αν νομίζετε ότι για μας τους νέους βουλευτές είναι επίπεδο αυτό. Συγγνώμη, καταρχήν να βάλουμε σε μια τάξη συζήτηση. Κύριε Γρηγοράκο, υπάρχει πρόεδρος. Δεν είναι θέμα ηθικής, είναι θέμα διαδικασίας. Εσείς, όχι, δεν είναι θέμα υπεράσπισης πρόεδρου. Εσείς διακόπτετε, δεν ζητάτε το λόγο και μετά επιτίθεστε στους υπολείπους τώρα. Αυτή είναι, συνέχεια αυτό το πράγμα κάνετε. Συνέχεια αυτό το πράγμα κάνετε. Και αν ο κεντρικός τραπεζίτης έχει συμβάλει σε αυτή την άσχημη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η πατρίδα μας. Μήπως ο κύριος κεντρικός τραπεζίτης Τεχνιέντος έχει πει μετά την 6 Ιουλίου, μήπως γνωρίζουν όλοι ότι μέχρι τις 6 Ιουλίου πρέπει να έχουν τελειώσει κάποια πράγματα. Μα δεν είναι συνωμοσία, είναι πια ξόφθαλμο. Κύριε Γρηγοράκο, έχετε διαλύσει την... Έχετε εσκεμμένα διαλύσει τη συνεδρίαση. Και αυτό καταγράφεται να αποχωρήσετε γιατί η κλιμάκωση των πειθαρχικών ποινών προβλέπει να σας αποβάλω. Να αποχωρήσετε γιατί αν δεν αποχωρήσετε η κλιμάκωση του κανονισμού προβλέπει να σας αποβάλω. Ελάτε. Αφού να θέλετε καταγραφεί όμως ότι το κείμενο του κ. Στουρνάρα τον κατοχυρώνει πλήρως, έτσι δεν είναι? Κυρία Πρόεδρε, είμαστε και όλοι εμείς εδώ και ο κύριος Γρηγοράκος δεν είναι μόνον εσάς
ότι προσβάλλει διαρκώς κατά αυτόν τον τρόπο τον αντιδημοκρατικό και τον απρεπή, αλλά και όλους εμάς. Όποτε θέλει ο κύριος Γρηγοράκος παίρνει το λόγο, όποτε θέλει. Από πού προκύπτει αυτό? Από πού προκύπτει, κυρία Πρόεδρε, ότι μπορεί όποτε θέλει ο κύριος Γρηγοράκος να παίρνει το λόγο, μη σεβόμενος όλους εμάς? Ναι, ναι, τον ζήτησα, δεν το είδατε, τον ζήτησα. Εντάξει, ο κύριος Καραθανασόπουλος διευκρίνησε ότι ο ίδιος δεν προσβάλλεται από τον κύριο Γρηγοράκο, καταγράφηκε και θα καταχωριστεί στα πρακτικά. Το είπατε και καταγράφηκε. Να μην ανησυχείτε ότι θα θεωρήσουμε ότι προσβληθήκατε από τον κύριο Γρηγοράκο. Θα θεωρήσουμε ότι δεν προσβληθήκατε.